Η βυζαντινή μουσική είναι η μουσική που διαμορφώθηκε και αναπτύχθηκε κατά την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, δηλαδή από τον 4ο μετά Χριστό αιώνα, και με σημαντικές τροποποιήσεις της παρασημαντικής γραφής της κατέληξε στη σημερινή της μορφή. Η βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική προέρχεται από την αρχαία ελληνική μουσική και με επιρροές από τη συριακή και την εβραϊκή θρησκευτική μουσική και άλλων εθνοτήτων της προ-ισλαμικής Εγγύης Ανατολής, που όμως δεν αλλοιώσαν το χαρακτήρα της. Κατά τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, στις κρυφές συγκεντρώσεις λατρείας τους οι χριστιανοί χρησιμοποιούσαν γνωστές μελωδίες επηρεασμένες από τον πολιτισμό τους. Σημειωτέων ότι στοιχεία της μουσικής παράδοσης των αρχαίων Ελλήνων και εν γέννη του ελληνικού πολιτισμού είχαν διαδοθεί στη Μέση Ανατολή μέσω του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, όπου κυριαρχούσε η ελληνική γλώσσα. Η μουσική στην αρχαιότητα είχε εξέχουσα θέση και τότε όλα ήταν ελληνικά. Έτσι έχουμε ελληνικά χειρόγραφα βιβλία από τη Βυζαντινή περίοδο μέχρι και τα μεταβυζαντινά χρόνια. Επιπρόσθετα, η παρασημαντική γραφή βασίζεται στο αρχαίο ελληνικό αλφάβητο μέχρι τον 7ο μετά Χριστό αιώνα περίπου, και μετά τον 7ο αιώνα η γραφή βασίζεται σε σημάδια προερχόμενα από σημεία προσωδίας της ελληνικής γλώσσας. Ακόμη 8 ήχοι της βυζαντινής μουσικής συστηματοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο από τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό μετά από λαγές αρχαίων ελληνικών ήχων. Όλοι οι μεγάλοι πατέρες και δάσκαλοι που έγραψαν βυζαντινή μουσική ήταν Έλληνες είτε είχαν ελληνική παιδεία. Επομένως, τη βυζαντινή μουσική πρέπει να τη μαθαίνουμε πρώτα στην ελληνική γλώσσα, έτσι όπως γράφτηκε από τους ιερούς υμνογράφους και μελουργούς πολλούς αιώνες πριν. Οι ψάλτες και οι εκκλησιαστικές χοροδίες σε όλο τον κόσμο πρέπει να μαθαίνουν πρώτα το μέλος στα ελληνικά και ασφαλώς τη μητρική τους γλώσσα και την τοπική διάλεκτο για να καταλαβαίνουν οι πιστοί τα λόγια, πράγμα το οποίο συμβαίνει συχνά σε πολλές χώρες. Όλοι οι ανωτέρω λόγοι καθιστούν απαραίτητη τη σύνθεση βυζαντινών χοροδιών όπου θα ψάλλονται ελληνικά και στην τοπική γλώσσα όλα τα θαυμάσια αριστουργήματα της βυζαντινής υμνογραφίας. Η βυζαντινή μουσική ανήκει πλέον στον παγκόσμιο κατάλογο της Άγιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και είναι κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού. Είναι ένα από τα λίγα υπερχιλιετή στοιχεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς που ακόμη και σήμερα είναι ζωντανό και μπορεί κάποιος να το μελετήσει και να το εκφράσει όπως ακριβώς 2.000 χρόνια πριν.